Πάτε μου και αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε και σήμερα μία από τις όμορφες χαρές του τόπου μας και βρισκόμεθα εις τον Άγιο Φιλήμον, που ενώ δεν γιορτάζει σήμερα, όμως γιορτάζει και μακάρι του χρόνου να τον πανηγυρίσουμε στις 6 του ίδιου μήνα που είναι η γιορτή του. Γιορτάζει στις 22 Νοεμβρίου και 6 Ιουλίου. Σκέφτηκα γιατί αφού στις 6 του ίδιου μήνα είναι η γιορτή του Αγίου, να καθιερώσουν την πανηγυρή του να γίνεται τώρα. Και επειδή οι πρόγονοι μας δεν ήταν άνθρωποι άκρητοι και άσκεφτοι, ήσαν φρόνιμοι, είχαν πνεύμα Θεού, έψαξα να βρω την αιτία. Και η αιτία ήταν ότι τις αρχές του μήνα αυτού είχαν τότε τα θέρυτα, είχαν τα αλόγια, σκληρή υπόθεση και τα δυο. Τα προλάβαμε και ξέρουμε τι θα πει θέρος με το τρεπάνι και τι θα πει αλώνι με τα ζώα. Περίμεναν λοιπόν οι καημένοι να τελειώσει το θέρος, να τελειώσουν τα αλώνια και να έρθουν πια να χαρούν στην εορτή του Αγίου Φιλήμανου. Τώρα όμως με τις μηχανές και με το να μην είναι η Γεωργία τόσο ανεπτυγμένη, ένα κατά τουρισμού, εξέλιπαν αυτοί οι λόγοι. Και νομίζω ότι του χρόνου με την ευλογία του Μητροπολίτου μας θα μπορούσαμε να πανηγυρίσουμε τον Άγιο Φιλήμωνα και τον συνεκδήμος του Αγίος στις 6 Ιουλίου, που είναι η μέρα της εορτής τους. Είναι λοιπόν μια από τις όμορφες χαρές του τόπου μας αυτή να ευρισκόμεθα στο πανηγύρι ενός Αγίου που γιορτάζει και ιδιαίτερα στο πανηγύρι του Αγίου Φιλήμωνα, που δεν ξέρω γιατί, βεβαίως πρωτίστως είναι η χάρις του Αγίου. Είναι ο Άγιος Φιλήμωνας, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο Απόστολος του Χριστού που εμαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Είναι το Άγιο του Λείψανο. Είναι η σπάθη με την οποία εμαρτύρησε, του έκοψαν το κεφάλι οι ασεβείς. Είναι όμως και αυτή η περιοχή της Νότιας Ρόδου, μια περιοχή που ίσως εμάς που ζούμε στα γύρω χωριά μας εμπνέει ιδιαίτερα. Ο Απόστολος, τον οποίον είπε ο αγαπητός μας αδελφός προηγουμένως, είναι ένα από τα κοιμήλια της περιοχής μας, είναι ένα από τα δείγματα της παραδόσεως μας. Ενώ το ύφος με τον οποίο τον είπε τον Απόστολο, το καθαρό ροδιακό ιεροψαλτικό ύφος που κινδυνεύει σήμερα με τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, με τις κασέτες που μας δίνουν τη δυνατότητα να πούμε διαφόρους άλλους ψάλτες, αυτό το ύφος το τοπικό να το χάσουμε. Νομίζοντας ότι εκείνοι είναι οι ψάλτες, οι μεγάλοι, οι φημισμένοι που θέλουμε να τους ακούσουμε και να τους μιμηθούμε. Ενώ εκείνοι οι ψάλτες, όσα μουσικά και αν ξέρουν, δεν έχουν αυτό το ύφος, το απέριτο, το σεμνό, το κατανυχτικό. Αυτό το ύφος που εκπροσωπεί μια παράδοση αιώνων, επί αιώνες. Τα παιδιά του σχολείου και οι ψάλτες έλεγαν τον Απόστολο σε αυτό το ύφος. Και ακούσαμε και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, πάλι το Αποστολικό Ανάγνωσμα, που αναφέρεται στη σχετική επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Φιλήμωνα, τον μαθητή του. Και διαπιστώνουμε από όλα αυτά που γράφει ο Απόστολος στον μαθητή του, δύο πράγματα. Πρώτον,
ότι ο Απόστολος Παύλος μεριμνά και φροντίζει και έχει έννοια για τον Ονίσιμο, το πνευματικό του παιδί, που τον αναγέννησε εκεί στη φυλακή, στη Ρώμη που ήταν, αλλά σαν δέσμιος που ήταν, σαν φυλακισμένος, δεν μπορούσε βέβαια να ολοκληρώσει το έργο του στο βαθμό που ήθελε, επειδή ο Ονίσιμος έφευγε, έπρεπε να γυρίσει στην πατρίδα του, στη Μικρά Ασία, και τότε τον παραπέμπει σε ένα άλλο το πνευματικό παιδί, τον Φιλήμωνα, και του λέει να τον προσέξει. Να προσέξει όλες του τις ανάγκες, και τις πνευματικές και τις υλικές. Βλέπουμε λοιπόν τη στοργή και τη φροντίδα του πνευματικού πατέρα προς ένα από τα πνευματικά του παιδιά. Και διδασκόμεθα, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο κάθε πνευματικός πατέρας αγαπά τα πνευματικά του παιδιά. Και η πνευματική πατρότητα είναι πιο έντονη από τη σαρκική. Πιο πολύ μπορεί να νιώθει κανείς τη στοργή σε ένα πνευματικό του παιδί, παρά ένας πατέρας στο κατασάρκα παιδί του. Να λοιπόν γιατί πρέπει να αγαπούμε τους πνευματικούς μας πατέρες. Σε εκείνους που εξομολογούμε, εκείνοι που ακούν τα βάσανα μας, τους φόνους της ψυχής μας, τα προβλήματα μας, και μας δίδουν στο όνομα του Χριστού την άφεση των αμαρτιών μας, και προσπαθούν στις δύσκολες ώρες της ζωής μας να μας στηρίξουν, να μας συμβουλεύσουν, να μας δείξουν δρόμους σωστούς. Πρέπει να τους αγαπούμε τους πνευματικούς μας πατέρες, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας, εν γά Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Παρακαλώουν ημάς μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Μπορεί να έχουμε, λέει, δασκάλους πολλούς, καθηγητές, ανθρώπους των γραμμάτων που να μας λένε ωφέλιμα πράγματα, θεολόγους, ιεροκήρυκες, κατηχητές. Δεν μπορούμε να έχουμε όμως πολλούς πνευματικούς πατέρες. Διότι λέει ο πνευματικός πατέρας, με τη δύναμη του Χριστού, γεννά πνευματικά το πνευματικό του παιδί. Εν γά Χριστώ Ιησού, ημάς εγέννησα δια το Ευαγγελίου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με τη χάρη του Χριστού, και με τα λόγια και τη διδασκαλία του Αγίου Ευαγγελίου, ο κάθε πνευματικός πατέρας προσπαθεί να στηρίξει, να αναγεννήσει, να σώσει το πνευματικό του παιδί. Από την άλλη όμως βλέπουμε και την αγάπη που πρέπει να έχουν τα πνευματικά παιδιά, τους πνευματικούς, τους πατέρες. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος στο Φιλήμωνα, ότι ό,τι κάνει για τον Ονίσιμο θα σου το οφείλω. Μάλλον όμως πρέπει να σου πω ότι και εσύ μου οφείλεις τον εαυτό σου. Διότι και εσύ είσαι πνευματικό μου παιδί. Διότι και για σένα κουράστηκα να σε αναγεννήσω εν Χριστώ δια το Ευαγγελίο. Άρα λοιπόν να κάνεις με χαρά αυτά τα οποία σου γράφω στην επιστολή, και να μου ετοιμάζεις και φιλοξενία, διότι ελπίζω δια των προσευχών σας να ελευθερωθώ από τη φυλακή και να έρθω ξανά κοντά σας. Απαιτεί κατά κάποιο τρόπο από το πνευματικό του παιδί, ο Απόστολος Παύλος, να κάνει κάτι για το άλλο του πνευματικό παιδί. Και επίσης έχει το θάρρος να του πει να μου ετοιμάζεις φιλοξενία, αυτό να μείνω στο σπίτι σου. Αυτές είναι οι πνευματικές σχέσεις, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ενός πνευματικού πατέρα με τα πνευματικά του παιδιά. Και ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ρωτήσω, μάλλον ο καθένας μας να ρωτήσει τον εαυτό του, εάν βρήκε τον πνευματικό του πατέρα, εάν εξομολογήθηκε σε κάποιο πνευματικό πατέρα, εάν πηγαίνει τακτικά να βρίσκει τον πνευματικό του πατέρα,
να εξομολογείται και ξανά και ξανά και ξανά και πάλι και πολλάκις. Διότι η εξομολόγηση, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι κάτι που το κάναμε μια φορά και τελείωσε. Όσον ο άνθρωπος μετανοεί και εξομολογείται και καθαρίζει την ψυχή του και τη διάνοια του από τα κακά, τόσο καθαρίζει ο ορίζοντας της ψυχής του και αρχίζει να βλέπει τότε και τα μικρότερα λάθη και αμαρτήματα που έκανε και νιώθει τότε την ανάγκη να πηγαίνει στον πνευματικό συχνότερα, στον πνευματικό του πατέρα, να του τα λέγει όλα αυτά, να παίρνει την άφεση και να δέχεται τις κατάλληλες συμβουλές. Διαβάζουμε στα πατερικά ότι κάποιος δεν μπορούσε να καταλάβει πως όσο κανείς αναγεννιέται πνευματικά, έρχεται πιο κοντά στον Χριστό, αισθάνεται τον εαυτό του περισσότερο αμαρτωλό. Η λογική του έλεγε ότι θα πρέπει όσο κανείς καλλιεργείται και έρχεται κοντά στον Χριστό, να αισθάνεται τον εαυτό του λιγότερο αμαρτωλό. Ενώ κάποιος, πολύ καλλιεργημένος, πολύ πνευματικός, έλεγε ότι τώρα νιώθω τον εαυτό μου ότι είμαι μεγαλύτερος αμαρτωλός. Πώς συμβαίνει αυτό? Και του απαντάει. Υπόθεση ότι είσαι πρόεδρος στην Αρνή. Εάν πας να σταθείς πλάι στον πρόεδρο της Αρχαγγέλου, πώς θα αισθάνεσαι? Θα αισθάνομαι, λέει, κάπως κατώτερος. Εάν πας να σταθείς πλάι στον δήμαρχο της Ρόδου, πώς θα αισθάνεσαι? Λέει, ακόμα πιο μικρός. Εάν πας πλάι στον δήμαρχο της Αθήνας, θα αισθάνομαι, λέει, κάπως αμήχανα. Δεν θα μπορώ να σταθώ πολύ κοντά. Εάν πας να σταθείς πλάι στον Πρωθυπουργό, ακόμα πιο δύσκολο. Εάν πας πλάι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Βασιλιά, τότε λέει δεν θα μπορώ ούτε να πάω εκεί κοντά. Αυτό λέει συμβαίνει και με τον κάθε άνθρωπο που αναγεννιέται πνευματικά, καλλιεργείται ψυχικά, όσο πλησιάζει το Θεό, τόσο βλέπει τη μικρότητά του. Ενώ πρώτα που ήταν μακριά από το Θεό, του έλεγε κανείς να πάει να εξομολογηθεί και έλεγε, τι έχω, δεν έχω τίποτα. Ούτε εφώνεψα, ούτε έσφαξα, ούτε. Δεν έχω τίποτα. Τι να πάω να πω. Ή και αν πήγε μέχρι το εξομολογητήρι, δεν άνοιγε το στόμα του να μιλήσει. Και λέει στο πνευματικό, πες μου κάτι, ρώταμε, δεν ξέρω τι να πω. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου που είναι μακριά από το Θεό. Όταν όμως κάνει την αρχή και αρχίζει τη μετανοία και εξομολογεί και ξανά και ξανά, τότε μοιάζει με το δοχείο, με το νερό. Τότε που βάζαμε το νερό από τα πηγάδια, το δοχείο και το αφήναμε, όταν το νερό ήταν ταραγμένο, δεν βλέπαμε τίποτα. Σκύβαμε από πάνω και βλέπαμε μόνο το ταραγμένο νερό, θαμπό. Όταν όμως περνούσε λίγη ώρα και το νερό ηρεμούσε, τότε γινόταν ένας καθρέφτης και βλέπαμε μέσα τη μορφή μας, ολοκάθαρη. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν με τη μετάνοια και εξομολόγηση. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ηρεμεί, πλησιάζοντας τον Θεό, τα μυστήρια του Θεού, την εξομολόγηση και την κοινωνία, όταν σταματά να κάνει πια τις αμαρτίες, τις μεγάλες, τότε βλέπει καθαρά τον εαυτό του σε ένα πνευματικό καθρέφτη και βλέπει και τα μικρά λάθη του και τα σφάλματά του και θέλει να πάει και αυτά να τα πει, να απαλλαγεί και από αυτά. Έχει καθαρίσει πια η συνείδησή του και δεν ανέχεται ούτε αυτά τα μικρά. Ενώ όταν κάνει τα μεγάλα και δεν παίρνει χαμπάρι και δεν στεναχωριέται, δεν μετανοεί, λέμε, όπως μάθαμε στο σχολείο, ότι έχει πορωμένη συνείδηση. Έχει πιάσει πουρή η συνείδηση και δεν μπορεί να δει αυτά που κάνει ο άνθρωπος. Όταν όμως καθαρίσει, όπως είπαμε, η συνείδηση, τότε τα βλέπει όλα και θέλει όλα να τα εξομολογείται, για όλα να μετανοεί. Και πράγματι τότε βλέπει και τις πόρτες του ουρανού να είναι ανοιχτές, αντιλαμβάνεται τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, είναι ευτυχισμένος και νιώθει ότι από τώρα ζει στον Παράδεισο, που είναι η ζωή μέσα στην Εκκλησία μας.
μέσα στη χάρη των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως ο Απόστολος Φιλήμωνας και ο Απόστολος Ονίσιμος είχαν πνευματικό τους πατέρα, τον Απόστολο Παύλο, που τους αναγέννησε η ιστορία του Ευαγγελίου, έτσι και εμείς να αξιωθούμε, αν δεν το κάναμε μέχρι τώρα, να έχει ο καθένας μας τον πνευματικό του πατέρα, να είναι πάντα κοντά του ψυχικά και σωματικά, να τον σέβεται, να τον αγαπά και με τη βοήθεια και τη συμπαράστασή του να βαδίζει το δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί που είναι ο Άγιος Φιλήμωνας, που είναι ο Άγιος Ονίσιμος, ο Άγιος Άρχικος, η Αγία Φία, που μας περιμένουν και εμάς να πάμε κοντά τους, που είναι ο προορισμός μας αυτός, αγαπητοί μου αδελφοί. Να μην αστοχήσουμε, μη χάσουμε τα χρόνια της ζωής μας άδικα, στα μάτια και προσωρινά αυτά πράγματα που είναι σαν όνειρο, σαν σκιά. Να κοιτάξουμε τα σοβαρά πράγματα, να κοιτάξουμε τον αιώνιο προορισμό μας και δια των πρεσβειών και ευλογίων του Αγίου Αποστόλου Παύλου και των μαθητών του Φιλήμωνος, Ονισίμου, Αρχιδιακής, να αξιωθούμε και εμείς να γίνουμε μιμητέ του Αποστόλου Παύλου, όπως και εκείνος του Χριστού, και να γίνουμε και συμμέτοχοι του Παραδείσου και μέτοχοι της ανεκλάδικης και αιώνιας χαράς του Παραδείσου. Αμήν. Άνων ημών, νηστή Κύριος ο Θεός, έλλη Βασιλεία του Πάντοτε, νύχια ή και εις αιώνας των αιώνων. Της Ιεροσύνης ημών, νηστή Κύριος ο Θεός, έλλη Βασιλεία του Πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Αρχιεπισκόπου ημών Αποστόλου, του αδελφού και συλλητουργού ημών Γεωργίου Ιερομονάχου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος, των επιτρόπων αφιερωτών δωρητών και ανακαινιστών της Ιεράς Τάφης μονής και πάντων οκοπιών και ψαλών των εν αυτή, των αδελφών ημών των προσελθών των εν τη Θεία και ιερά μισθαγωγία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των εν ανάγκες θλίψες, στενοχωρίες, ασθενείες και πικρίες και πικρές δουλείες ευρισκομένων αδελφών ημών, των δούλων του Θεού Μαρίκας και Ιωάννου, Στέρβου και Μαρίας, και Μιχαήλ περιγείας και αναρρώσεως αυτών, των μακαρίτη των δούλων του Θεού Φιλήμωνος, ιερέας της Πρεσβυτέρας και των τέκνων αυτού των δούλων του Θεού Φιλήμωνος και Φιλήμωνος των σύζυγων τέκνων και εγγονών αυτών, των μακαρίων και ημνής των φυτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων του προαναβαψαμένου πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσεως κειμένων και πανταχού Ορθοδόξων, των δούλων του Θεού Φιλήμωνος, Καλλιόπης Μαρίας και Σωτηρίου και πάντων ανεμνημονεύσεων εν τη Αγία και Ιερά και Μαρίας Πρεσβυτέρας και πάντων ανεμνημονεύσεων εν τη Αγία και Ιερά προθεσιζόντων και τεθνεώτων και ονέκαστος κατά διάνοιαν έχει και της ιεροσύνης ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία του Πάντοτε νίκαια, και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
μεστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την ίδια σωτήρα πάντα τα σα εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Oh.
Πίσω δε πάνω σαν
Αγία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Οδυσσίμου και Αφίας, όν και τη μνήμη επιτελούν την Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου σαν την πόλη των Χριστών και πάντων των Αγίων. Αμήν. Άγιος και ελεήμων Θεός, διεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Φυλάξε πάντα σήμας. Καλημέρα, βοήθειά μας και τον χρόνο.